Τις τελευταίες ημέρες όλο και πληθαίνουν οι πληροφορίες για τη μαγνητική καταιγίδα που έρχεται στην Ελλάδα από σήμερα, 3η 28 Μαΐου. Η ηλιακή έκρηξη που αναστάτωσε τους επιστήμονες στις 22 του μηνός προκάλεσε μια γεωμαγνητική καταιγίδα, δηλαδή τη βροχή από φορτισμένα σωματίδια στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ηλιακή αυτή έκρηξη δεν είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν παρατηρηθεί στο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος. Η δραστηριότητα δε που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες δεν κατευθυνόταν καν προς τη Γη στο μεγαλύτερο μέρος της. Ο πλανήτης μας όμως θα βιώσει ένα μέρος από αυτήν την δραστηριότητα με τη μορφή μερικών γεωμαγνητικών ενοχλήσεων που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες. Όπως σημείωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του Δημόκρητου Νίκος Κατσαρός, είναι πιθανό να επηρεαστούν στη χώρα μας οι τηλεπικοινωνίες, να μειωθεί η ορατότητα στις τηλεοράσεις, να προκληθούν παρεμβολές στη ραδιοφωνία, στους δορυφόρους τηλεπικοινωνίας και καταστροφές στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως έρευνες Ρώσων επιστημόνων για τις επιπτώσεις της μαγνητικής καταιγίδας στην ανθρώπινη υγεία αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια του φαινομένου αυξάνονται κατά περίπου 15% οι καρδιακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Επηρεάζουν κυρίως εκείνους που υποφέρουν από υπέρταση, υπόταση και καρδιακές παθήσεις. Επίσης προκαλούν πονοκεφάλους, ζαλάδες, ημικρανίες, αϊπνία, καχυξία, πτώση της πίεσης και γενικά νοθρότητα και χαμηλή ζωτικότητα. Ο ήλιος μας είναι ένα τεράστιο πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο εκτός από φως μας δίνει, στέλνει σε εμάς δηλαδή, και τεράστιες ποσότητες φορτισμένων σωματιδίων. Αυτό γίνεται συνέχεια. Και στη γλώσσα τη δικιά μας αυτό το λέμε ηλιακό άνεμο. Επίσης, η επιφάνεια του ήλιου είναι ένα δραστήριο μέρος του ήλιου που εμφανίζει συνεχώς εξάρσεις, οι οποίες άλλες εποχές μειώνονται και άλλες εποχές πληθαίνουν. Ζούμε μια τέτοια πληθωρική εποχή. Και μάλιστα έχουν παρατηρήσει ότι αυτό είναι περιοδικό το φαινόμενο, κάπου 7 χρόνια, κάθε 7 χρόνια περίπου ξανά εμφανίζεται. Είμαστε απροστάτευτοι σε αυτό εδώ? Όχι. Ο ίδιος ο πλανήτης μας έχει την ασπίδα προστασίας του. Έχει το μαγνητικό του πεδίο, το οποίο δράσει σαν μια τεράστια ασπίδα, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των σωματιδίων που στέλνει ο ήλιος προς εμάς να μας προσπερνούν. Κάποια όμως μπαίνουν μέσα στο μαγνητικό πεδίο της Γης και τότε πάλι το μαγνητικό πεδίο της Γης αναλαμβάνει να τα μαζέψει κοντά στους πόλους. Έτσι δημιουργείται λοιπόν και αυτό το όμορφο βόρειο και νότιο Σέλας από αυτά τα σωματίδια. Ζούμε τώρα λοιπόν σε μια τέτοια έξαρση όπου παρατηρήθηκε πάλι, έχουμε και άλλα όπλα σήμερα, έχουμε παρατηρητήρια του ήλιου που βλέπουν συνεχώς την επιφάνεια του ήλιου, παρατηρήσαν μια τέτοια μεγάλη έκλαμψη πριν από μερικές μέρες και ξέρουν τώρα με υπολογισμούς ότι αυτή τη στιγμή όλη αυτή η τεράστια μάζα σωματιδίων φτάνει στη Γη. Όχι μια και έξω, αλλά φτάνει. Γι' αυτό και θα διαρκέσει γύρω στις 3 μέρες. Ακριβώς. Κάποια από αυτά τα σωματίδια λοιπόν, η μεγάλη τους πλειοψηφία θα περάσει από τη Γη, θα τα αποτρέψει το μαγνητικό πεδίο μας, κάποια όμως θα εγκλωβιστούν. Και αυτά σίγουρα θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε κάθε μέρα. Άρα λοιπόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα γεμίσει, να το πούμε έτσι, το περιβάλλον της Γης με φορτισμένα σωματίδια. Επίσης, αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτά θα μαζευτούν στο Βόρειο και Νότιο Πόλο, κατά κύριο λόγο. Γι' αυτό και ένα πράγμα που το περιμένουμε σίγουρα είναι να διευρυνθεί και να ενισχυθεί το Βόρειο και το Νότιο Σέλας. Πέρα όμως από αυτήν την ένταση του Σέλατος, αυτά τα φορτισμένα σωματίδια αλληλοπιδρούν με οτιδήποτε έχει σχέση με ηλεκτρισμό και μαγνητισμό. Και μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία μας βασίζεται σε αυτά εδώ. Η ενέργειά μας μεταφέρεται ως ηλεκτρική ενέργεια και σχεδόν το σύνολο της τεχνολογίας μας εμπλέκει μέσα ηλεκτρομαγνητικές συσκευές, τα ηλεκτρονικά. Περιμένουμε λοιπόν αυτά να επηρεαστούν. Σε ποιο βαθμό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εκείνο που περιμένουμε είναι οι βόρειες χώρες να είναι περισσότερο επιρρεπείς στην επίδραση αυτή από ότι οι νοτιότερες. Η Ελλάδα μας είναι περίπου στη μέση, γύρω στις 42-45 μοίρες αν θυμάμαι γεωγραφικό πλάτος, οπότε είμαστε στις μεσαίες πιθανότητες για να αντιληφθούμε τις επιπτώσεις. Τώρα, το τι επιπτώσεις έχουμε? Σίγουρα έχουμε επιπτώσεις σε οτιδήποτε αφορά τις τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά. Μικρές ή μεγάλες. Κάποιες συμβαίνουν και είναι ανεπαίσθητες. Ειδικά η ψηφιακή τεχνολογία είναι ανθεκτική σχετικά σε αυτά εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάθει κάτι.
ίσα ίσα που γίνεται απότομα. Θυμηθείτε ότι πριν από μερικά χρόνια στον Καναδό, που βορειότερη χώρα, είχαμε ένα τέτοιο και ενεργειακό μάλιστα blackout εξαιτίας μιας ηλιακής καταιγίδας. Δεν είναι ανάγκη να δούμε αλλαγές στην ατμόσφαιρα. Συνήθως αυτά που παρατηρούμε είναι θόρυβος ηλεκτρομαγνητικός πάρα πολύ, και όταν αυτό είναι πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο, μπορούμε να δούμε μετά να μπλοκάρουν τηλεπικοινωνίες, να μπλοκάρουν συσκευές, να υπάρχει διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Κυρίως περισσότερο εδώ μπαίνουν τα συστήματα προστασίας και για να μην καταστραφούν τα δίκτυα, τα κλείνουν. Έχουν αναφερθεί και επιπτώσεις βέβαια στον άνθρωπο. Έχουν αναφερθεί ότι άτομα τα οποία εμφανίζουν δυσλειτουργίες εγκεφαλικές παρουσιάζουν εξάρσεις σε αυτό το διάστημα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πολύ ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Άρα λοιπόν οτιδήποτε είναι ηλεκτρομαγνητικό αλληλεπιδρά με αυτή την ηλιακή καταιγίδα.